Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη χτεσινή συνεδρίαση των Επιτροπών, ορισμένοι συνάδελφοι και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ κυρίως, ενοχλήθηκαν επειδή και εγώ και άλλοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε και σημειώσαμε ότι η αντίδρασή τους, που ειδικά εχθές ήταν, θα έλεγα, εκτός των ορίων των κοινοβουλευτικών συνηθιών που έχουμε δει από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, οφείλεται στο ότι πιστεύουν και αυτοί πράγματι αυτό που είπαμε, ότι βρισκόμαστε σε μια στροφή τελική για να δούμε από εκεί και ύστερα τις δυνατότητες και τους όρους της ανάπτυξης και της αντιστροφής των πραγμάτων σε σχέση με την πορεία που έχουμε ακολουθήσει μέχρι τώρα. Αυτό δεν μπορούν να το δεχθούν. Δεν μπορούν να το δεχθούν διότι επανειλημμένα οι εκτιμήσεις τους για την αριστερή παρένθεση πέσαν έξω και το Σεπτέμβριο στις εκλογές είχαν θεωρήσει ότι θα ψηφίζανε και αυτοί τη συμφωνία του Αυγούστου, αλλά όμως θα μπορούσαν να έχουν το πάνω χέρι στη συνέχεια. Μετά δεν πιστεύανε ότι η κυβέρνηση αυτή θα μπορούσε να καταθέσει και να εφαρμόσει ένα προϋπολογισμό που ήταν σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτούς που είχαν καταθέσει για πολλά χρόνια αυτοί, παρόλο που και αυτός ο προϋπολογισμός ήταν μέσα σε όρια δημοσιονομικά, τα οποία πράγματι είναι στενόχωρα. Και στη συνέχεια θεώρησαν ότι η κυβέρνηση αυτή δεν θα φτάσει στην αξιολόγηση, διότι, δεν ξέρω, έτσι κάποιοι τους είχαν πει, έτσι είχαν εκτιμήσει, έτσι είχαν προσπαθήσει και οι ίδιοι να μην φτάσει η κυβέρνηση αυτή στην αξιολόγηση, υπερτιμώντας τις δυνατότητές τους. Και γι' αυτό είδαμε εντυπωσιακά πράγματα στη συζήτηση, κυρίως λέω τη χτεσινή. Είδαμε την κυρία Μπακογιάννη, παραδείγματος χάρη, εχθρό του λαϊκισμού, όπως θέλει να ισχυρίζεται, με ένα προφίλ που προσπαθεί χρόνια να φτιάξει, του σοβαρού και του πολύ αξιόπιστου πολιτικού αντιπάλου, να μας λέει ότι με τον νόμο αυτό θα πουλήσουμε και τα στρατόπεδα. Και νομίζω πριν από λίγο, δεν θέλω να επαναλάβω, η συνάδελφος, η κυρία Αυλονίτου, της έδωσε πιστική απάντηση παραπέμποντας σε συγκεκριμένο σημείο. Ο κύριος Βορύδης πάλι με μια πιο περίτεχνη και δικανική ρητορική προσπάθησε να μας πείσει ότι αυτό το ταμείο θα μπορεί να επενδύει στον εαυτό του και μετά να πουλάει το 100% και όχι το 50%, με μια σύνθετη έτσι λογική, στην οποία πάλι πριν από λίγο του απάντησε νομίζω καταλυτικά ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Τσακαλώτος. Αλλά εγώ λέω, αυτό που δεν μπορούν να αρνηθούν τα κόμματα που ψήφισαν τον Αύγουστο μαζί με εμάς τη συμφωνία αυτή, μπορεί να πούνε ότι δεν συμφωνούμε και δεν ψηφίσαμε τα συγκεκριμένα μέτρα. Δεν μπορούν να αρνηθούν όμως ότι ψήφισαν περικοπές 3% του ΑΕΠ. Και τώρα βρισκόμαστε στο τελευταίο 1% αυτών των περικοπών. Δεν συμφωνούν λοιπόν με τις συγκεκριμένες περικοπές που εισάγονται και δημοσιονομικές ρυθμίσεις που εισάγονται με αυτό το νομοσχέδιο, το σχέδιο νόμου. Γιατί δεν προτείνουν κάτι άλλο? Δεν θεωρούν ότι έχουν την ελάχιστη πολιτική και ηθική ευθύνη αυτό που ψήφισαν τον Αύγουστο να το υποστηρίξουν τώρα με τελείως διαφορετικές προτάσεις και τελείως διαφορετικά μέτρα από αυτά που προτείνει η κυβέρνηση? Αλλά τώρα νομίζω με τη συζήτηση που έχει γίνει και που θα γίνει και τις επόμενες 2 μέρες στην Ολομέλεια, έχουν διευκρινιστεί πάρα πολλά πράγματα και όλη εκείνη η οχλοβοή που εχθές και λιγότερο σήμερα παρουσιάστηκε για να καλύψει με ένα πέπλο ασάφειας και διαστρέβλωσης πολλά σημεία του νομοσχεδίου, έχει αρχίσει και ξεδιαλύνεται. Θέλω λοιπόν και εγώ όσο γίνεται πιο γρήγορα να ανατρέξω στα συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου και να εντοπίσω πράγματα που έχουν βγει από τη συζήτηση, αλλά που καλό είναι, καθώς θα τα δούμε συνολικά, να επιμείνουμε σε μερικά από αυτά. Το πρώτο μέρος του αφορά τη σύσταση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Ο στόχος αυτής της ρύθμισης
είναι η αποτελεσματική θωράκιση της θεσμικής ανεξαρτησίας της ελληνικής φορολογικής διοίκησης. Όπως είπε πριν από λίγο και ο Υπουργός και εγώ εχθές στην εισήγησή μου, πιθανώς να μην υπήρχε τέτοιο θέμα από τους θεσμούς και να το εισάγει και η κυβέρνηση προς ψήφιση, εάν για πάρα πολλά χρόνια δεν θεωρούσαν οι θεσμοί ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις εφάρμοζαν τις δημιουργικές λογιστικές τόσο για την είσοδο της Ελλάδας στο ευρώ, όσο και για να εμφανίζουν ή να μην εμφανίζουν τα ελλείμματα των προϋπολογισμών των ελληματικών και βέβαια να παρεμβαίνουν οι υπουργοί, όπως είπε και ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος, και να δίνουν εντολές που να γίνονται και που να μην γίνονται έλεγχοι. Αυτά αφορά τα πρώτα 43 άρθρα του νομοσχεδίου, του σχεδίου νόμου, που δίνονται όλες συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Το δεύτερο κεφάλαιο, μια σειρά ρυθμίσεις αφορά της αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών με τα 6 υποκεφάλαια και τα 21 άρθρα που περιέχει. Η φορολόγηση των εταιρικών αυτοκινήτων, οι φορολογικές ρυθμίσεις για τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, τα αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων και τους ΟΣΕΚΑ, με ταυτόχρονο ορισμό της έναρξης ισχύως αυτών των διατάξεων. Όπως είπε πριν από λίγο και ο Υπουργός, πιστεύουμε ότι αυτές οι ρυθμίσεις δεν επιβαρύνουν τα χαμηλότερα λαϊκά στρώματα και είναι μέσα στο σχέδιο να έχουμε μια μεγάλη διασπορά ρυθμίσεων για να μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα αυτή τη στόχευσή μας, να μην επιδρούμε όσο γίνεται, να επιδρούμε μάλλον όσο γίνεται λιγότερο στα βάρη των κατώτερων λαϊκών στρωμάτων από πλευράς οικονομικής. Αντίστοιχα, υπάρχει με την ίδια λογική η αναπροσαρμογή των συντελεστών του ΕΝΦΙΑ. Καθορίζονται μετά ο ανώτατος συντελεστής που πάει από το 23 στο 24, διάφοροι φόροι, ο φόρος διαμονής από 1η-1η του 18 για τα τουριστικά καταλήμματα και εκεί καταργείται και ο φόρος 3% επί του ζήθου του πολλούμενου στο εσωτερικό. Εδώ θέλω να κάνω μία παρένθεση. Από τη συζήτηση που έγινε το πρωί με τους φορείς, την ακρόαση των φορέων, εκεί δεν θα μείνω σε διάφορα έτσι τρίκ που προσπάθησε να κάνει από τη μεριά της η Νέα Δημοκρατία ως προς το ποιοι συμφωνούν και ποιοι διαφωνούν. Είναι σίγουρο ότι κάποιοι διαφωνούν και κάποιοι λένε και θετικές κουβέντες για αυτή τη ρύθμιση. Εκείνο όμως που ρώτησα τον εκπρόσωπο των εταιριών ζήθου, οι οποίες δεν είναι κυρίως οι μεγάλες, είναι κυρίως οι μεγάλες εταιρείες και όχι οι μικρότερες, οι οποίες υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Τον ρώτησα η κατανομή των βαρών, ελάφρυνση, επιβάρυνση, εάν πηγαίνει περισσότερο στις μεγάλες μονοπωλιακές, ολιγοπωλιακές μάλλον εταιρείες του ζήθου ή πηγαίνει στους μικρούς. Δεν θέλησε να μου απαντήσει ο εκπρόσωπος της εταιρείας, είπε, του συνδέσμου της Ένωσης, είπε απλώς ότι ελαφρύνεται κατά τόσο, επιβαρύνεται κατά πολύ περισσότερο. Η κατανομή όμως, η κατανομή της επιβάρυνσης και της ελάφρυνσης είναι τέτοια που να πέφτει κυρίως στους ώμους των μεγάλων εταιριών ζήθου, αυτές που έχουν ολιγοπωλιακή παρουσία στη χώρα μας, και αντίθετα ευνοεί τις μικρές ζηθοποιίες που το μεγάλο τους μέρος, σχεδόν το σύνολό τους, βρίσκεται στο σύνολο της ελληνικής περιφέρειας. Μετά στα άρθρα αυτού του υποκεφαλαίου υπάρχουν και αυτές οι φόροι κατανάλωσης, τους οποίους εξηγήθηκε με ποια λογική μπήκανε, και ταυτόχρονα οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη χρήση φυσικού αερίου για παραγωγή ενέργειας. Στο τέλος, στο δεύτερο μέρος, υπάρχει ο καθορισμός του επαγγέλματος του αγρότη, υπάρχει στη συνέχεια ένα μέρος εφαρμογή, ένα μέρος της εργαλειοθήκης του ΟΣΑ για τα μισηφά, τα οποία όπως είπα και χτες αποτελούν αυτά που απελευθερώνονται το 13%
του συνόλου των φαρμάκων αυτών, σε αντίθεση με το σύνολο που πρότεινε οι θεσμοί, που προτείνανε οι θεσμοί. Στη συνέχεια, στο επόμενο κεφάλαιο, υπάρχουν οι ρυθμίσεις που αφορούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα άρθρα 70 και κάτω. Εκεί μέσα ρυθμίζονται και η σύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και της Ειδικής Γραμματείας, καθώς και τα 30 κέντρα εξυπηρέτησης και υποστήριξης των δανειοληπτών. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, όσο μπορώ πιο γρήγορα. Υπάρχουν και διάφορα άλλα άρθρα. Θα μείνω στα άρθρα που αναφέρονται στη ρυθμιστική αρχή λιμένων και στη δημόσια αρχή λιμένων. Ιδρύεται για πρώτη φορά δημόσια αρχή λιμένων ως αποκεντρωμένη, αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου Ναυτιλίας, και αυτή είναι δημόσιος φορέας με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, που ανατίθεται σε αυτόν η άσκηση της διοικητικής φύσης, εξουσιών και αρμοδιοτήτων. Στη συνέχεια υπάρχει μια ρύθμιση σημαντική που πάλι και αυτήν προσπάθησε να αποσιωπήσει η αξιωματική αντιπολίτευση και όσοι άλλοι την ακολουθούν, για την ΑΔΜΙΕ, για τον ΑΔΜΙΕ. Παραμένει κατά 51% στον έλεγχο του δημοσίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι επιτυχία αυτής της κυβέρνησης, και καταργείται η πρόβλεψη και αυτό που είχε ξεκινήσει να γίνεται από την προηγούμενη κυβέρνηση σε σχέση με τη μικρή ΔΕΗ. Είναι κάτι το οποίο το σταματήσαμε. Το θεσμικό πλαίσιο για τους δασικούς χάρτες. Σε αυτό να πω ότι, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, σε αυτό να πω ότι ακόμα και ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕΕ το πρωί, που ζήτησε την απόσυρση αυτού του κομματιού του σχεδίου νόμου, παραδέχθηκε ότι μέχρι τώρα οι αναρτήσεις δασικών χαρτών δεν ξεπερνάνε το 1%. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα, πώς με ένα τέτοιο καλό, όπως είπε, ανεκτό μάλλον είπε, θεσμικό πλαίσιο που ήθελε μερικές μικροδιορθώσεις, δεν έχουμε μπορέσει μέχρι τώρα να αναρτήσουμε περισσότερο από το 1%. Είπε πολλά σε αυτό ο Υπουργός, ο κύριος Τσιρώνης, και δεν θέλω να επιμείνω περισσότερο. Και το κεφάλαιο πάλι που αναφέρεται στο νέο ταμείο, εκεί πάρα πολλά ψέματα ακούσαμε και νομίζω πολύ αφοπλιστικές διευκρινήσεις δόθηκαν πριν από λίγο από τους υπουργούς και από άλλους ομιλητές από το ΣΥΡΙΖΑ, και η τροπολογία που ρυθμίζει τον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής προσαρμογής. Να πω μόνο ότι η απέτηση ήταν από τους θεσμούς να επιβαρυνθούμε με 3,6 δισεκατομμύρια επιπλέον περικοπές. Αυτό το αποφύγαμε με έναν τρόπο ο οποίος κυρίως οφείλεται στο ότι δεν μπορούσε να συμφωνήσει το δούνου του με τους υπόλοιπους θεσμούς. Νομίζω ότι και στο επόμενο διήμερο που μένει θα έχουμε ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα να ξεδιαλύνουμε πράγματα, και ο κόσμος που παρακολουθεί όλο και με μεγαλύτερο ενδιαφέρον το κανάλι της Βουλής θα έχει τη δυνατότητα να καταλάβει πτυχές που προσπαθούν κάποιοι να αποκρύψουν ή να διαστρεβλώσουν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Σπαρτινό. Ο κύριος Σταϊκούρας έχει το